Ευλογές από την Παναγία. Διηγήθηκε ο γέροντας. Ήμουν άγρυπνος και νηστικός και περίμενα το μοτόρι στον αρσανά της Σιβήρων. Από την εξάντληση δεν αισθανόμουν καλά. Φοβήθηκα να μην λιποθυμήσω εκεί και με δουν οι εργάτες. Γι' αυτό έκανα κουράγιο και πήγα πίσω από μια ντάνα ξύλα. Σκέφτηκα προς στιγμήν να παρακαλήσω την Παναγία και αμέσως είπα στον εαυτό μου: «Αθλιέ, την Παναγία για το ψωμάκι την έχουμε». Και μόλις είπα αυτό, να, η Παναγία και μου έδωσε ζεστό ψωμί και σταφύλι. Από εκεί και πέρα μετά, κάποιος τον οποίον ο γέροντας θεράπευσε από ανίατη ασθένεια, ακούγοντας τη διήγηση, ρώτησε έκπληκτος: «Καλά γέροντα, μετά που έφαγες τις ρόγες του σταφυλιού, το κοτσάνι σου έμεινε στο χέρι?» «Και το κοτσάνι και ψίχουλα», απάντησε με έμφαση. Κεφάλαιο 5. Στη Μονή στο Μύου Κονίτσης. Ανακαίνιση του μοναστηριού. Παρακυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται. Με αποκάλυψη κατευθύνει ο Κύριος και τώρα τα βήματα του ανθρώπου, του Θεού Παϊσίου, στη Μονή στο Μύου, της επαρχίας Κονίτσης. Διψούσε για ερημική ζωή και προετοιμαζόταν για την έρημο, αλλά με εντολή της Παναγίας βρέθηκε σε μοναστήρι του κόσμου. Άρχισε την ανακαίνιση του καμένου μοναστηριού χωρίς να έχει τα απαραίτητα χρήματα και υλικά. Αγόρασε ξυλία και μόνος έκανε πόρτες, παράθυρα, στασίδια, τραπέζια και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Επίσης άλλαξε την σκεπή της εκκλησίας, έκανε κελιά για μοναχούς, αρχονταρίκη, στέρνα και άλλα έργα. Αυτός ανέστησε το κατεστραμμένο μοναστήρι με πολλούς κόπους. Ήταν άρρωστος αλλά και νηστευτής. Την νηστεία δεν την χαλούσε ποτέ.